Σήμερα πρωτοχρονιά, μεγάλη γιορτή, θα σκεφτούμε και τη Βασιλόπιτα, η πίτα του Αγίου Βασιλείου ή Άγιο Βασιλόπιτα. Η πίτα γράφεται κανονικά γιώτα ένα τάφ. Παλιότερα την έγραφαν με ή τα δύο τάφ, ότι δήθεν ήταν η αρχαία πικτή, που ήταν ένα είδος τυριού. Άλλοι την γράφουν με δύο τάφ, επειδή αποδίδει το ιταλικό πίτα, το οποίο είναι και αυτό ένα πίκτουμ, και μερικοί φανταστείτε συνέδεσαν την πίτα με την πίσα, η γνωστή πίσα και η άσφαλτο. Καμία σχέση ότι είναι μια ουσία και αυτά. Πάντω η πίτα γράφεται με ένα ταφ και με γιώτα και έτσι πρέπει να τη γράφουμε και στα σύνθετα. Έχουμε τυρόπιτε, μπουγαζοδόπιτε, αλαμόπιτε, ένα σωρό πίτε και η σπανακόπιτα που είναι διάσημη και σε όλα τα ξένα λεξικά έχει μπει ε, σπανακόπιτα Greek. Ε, άρα η πίτα συνδέεται και έχουμε και γλυκά, ε, η πίτα του Αγίου Φανουρίου, οπότε πια δεν είναι πίτα όπως οι άλλες. Η πίτα δεν έχει σχέση με την πίτσα όπως νομίζουν πολλοί, είναι τελετουργικά κάτι πολύ σημαντικό και βέβαια μέσα στην πίτα υπάρχει το φλουρί ε, που είναι τι; το φλωρεντιανό, από τη φλωρεντία χρυσό νόμισμα, τώρα δεν είναι βέβαια χρυσό και είναι από τη λέξη φλόρα το φλουρί που σημαίνει η θεά της Άγκης. Εύχομαι να σας τύχει, να σας πέσει το φλουρί και να έχουμε καλή χρονιά με υγεία και δύναμη.